Πάμε στο Παλιόκαστρο, που όπως η Αγία Πελαγία, όπως και η Λιγαριά, δοκιμάζονται τις τελευταίες ώρες από τις πρωτοφανείς αυτές καταστροφές. Η Μέρη Καριωτάκη είναι εκεί για να μας μεταφέρει εικόνα, να μας δώσει το κλίμα της απόγνωσης και του ολέθρου, Μέρη. Δηλαδή, οι εικόνες που παρακολουθούμε είναι από αυτές που δεν μπορείς πλέον να περιγράψεις καν, δεν υπάρχουν λόγια. Ακριβώς, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες που καταγράφουν οι κάμερες και βεβαίως είναι απίστευτες οι περιπέτειες, ο πόνος και η αγωνία που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εδώ και μέσα σε λίγα λεπτά είδαν το βιός τους να καταστρέφεται από τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν πραγματικά παρασέροντας το πέρασμά τους τα πάντα. Αυτό που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή, αυτός εδώ είναι ένας δρόμος, είναι ο δρόμος που συνδέει το Παλιόκαστρο με τη Ροδιά. Μέρη, όπως βλέπετε, ένας δρόμος μέσα στον οικισμό. Ακριβώς. Είναι ο δρόμος που περνάει μέσα από τον οικισμό του Παλιόκαστρου και οδηγεί προς και το συνδέει, και συνδέει τον οικισμό με το χωριό της Ροδιάς. Βλέπετε αυτή τη στιγμή πώς είναι ο δρόμος. Αυτός είναι απροσπέλαστος, έχει κλείσει, έχει αποκοπεί η σύνδεση μεταξύ των δύο οικισμών. Δεν μπορεί κανένας να φύγει από εδώ από το Παλιόκαστρο χρησιμοποιώντας αυτό το δρόμο και να φτάσει ως τη Ροδιά. Και αντιστοίχως βεβαίως από τη Ροδιά δεν μπορούν να κατέβουν εδώ. Αυτός ο δρόμος ουσιαστικά περνά στο πλάι στο φαράγγι, το γνωστό φαράγγι του Παλαιόκαστρου. Και βλέπετε πώς έχει γίνει. Έχει μετατραπεί σε ένα δρόμο. Δρόμο γεμάτο πέτρες, βομβαρδισμένο τοπίο. Χωρίς καμία υλικά. Υπερβολή, Μέρη. Βομβαρδισμένο τοπίο. Και αποτυπώνει στο έπακρο τις μαρτυρίες των κατοίκων για το τι έζησαν. Το τι έζησαν χθες και το πώς κυριολεκτικά, μάλλον είμαστε τυχεροί σήμερα που μπορούμε να το πούμε πιο ψύχρεμα, που δεν μετράμε περισσότερους νεκρούς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Αν ακούς κανείς τις μαρτυρίες των ανθρώπων, θα καταλάβει ότι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί θα μπορούσαμε εδώ, στις περιοχές του Μαλεβιζίου, στην Αγία Πελαγία, στη Λιγαριά, στο Μαδέ, στο Παλιόκαστρο, θα μπορούσαμε να είχαμε μια εκατόμβη νεκρών, κυριολεκτικά. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε απίστευτη τραγωδία. Έχω δίπλα μου την κυρία Αγγέλα. Κυρία Αγγελική, είστε ένας από τους ανθρώπους που βρεθήκατε στη Δίνη. Το σπίτι σας έχει υποστεί καταστροφές, ο περιβάλλοντας χώρος. Πώς ήταν εκείνα τα δραματικά πολύ λεπτά? Πολύ χάλια ήταν, παιδί μου, πάρα πολύ χάλια, πολύ δύσκολα. Εγώ έχω πάθει κι άλλες φορές στη Γιόφυρο, έφυγα από τη Γιόφυρο, γιατί ήταν το ποτάμι αιτία και ήρθα εδώ στο Παλιόκαστρο, αγόρασα αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό το πράγμα που είδα χτες δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω. Ήταν πολύ μανία. Πολύ μανία το νερό. Mm-hmm. Δηλαδή σαν να ήταν... Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Εμείς εδώ έγινε απότομα τα νερά. Σε δευτερόλεπτα κατέβηκαν τα νερά. Δηλαδή με το που έβρεξε ήταν τόσο πολύ τα νερά, αέρας και ομίχλη. Μέχρι που βγήκε, που σπάσαν τα ντουβάρια και σπάσαν τις πόρτες μου από εδώ, καταστρέψαν εδώ το σπίτι, την είσοδο. Και εκεί βλέπουμε τα νερά ότι μπαίνανε στην αυλή μου μέσα στον κήπο και βγήκαμε στην ταράτσα και κάτσαμε τρεις ώρες μέχρι να πέσει να δω ότι έπεσε και φανήκαν οι πέτρες. Μπήκαμε κάτω εκεί, έχω έναν άντρα άρρωστο και έχω και τα εικονάκια με εδώ πέρα. Και εγώ έχω πολύ θλίψη, πολύ στεναχώρια, αλλά είμαι και ευτυχής, διότι το σπίτι μου πήγα και κοιμήθηκα το βράδυ. Σωστά. Κοιμήθηκα, με τη λέξη κοιμήθηκα, γιατί έχω τα γονάκια μου και κοιμηθήκανε. Και ήταν όλοι μαζί, Μέρη, γιατί... και αυτό είναι ένα πραγματικό μάθημα ζωής. Να μας πει τι περιμένει, τι προσδοκά, τι προσδοκά και ποια είναι μεγάλη η έκκλησή ιστορία της για την επόμενη μέρα, για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Και τα γονάκια μου και αυτά φοβηθήκανε. Τώρα λοιπόν, κυρία Αγγελική, η μεγάλη καταστροφή έγινε. Τι περιμένετε αυτή τη στιγμή? Μου είπατε σας έχουν ζητήσει αύριο να πάτε για καταγραφή στις 11 η ώρα το πρωί. Τι θέλετε? Μου λέγατε νωρίτερα ότι αυτό που θέλετε είναι καταρχάς να έρθει κάποιος να μαζέψει, να καθαρίσει τον δρόμο για να μπορέσετε να έχετε μια και πρόσβαση. Και να πάνε και τα παιδιά στο σχολείο. Ναι, ωραία. Γιατί έρχονται τα λεωφορεία και τα περνάνε, είναι χάλια ο δρόμος, δεν θα μπορεί να τα φύγουν να πάνε σχολείο. Και επίσης μας είπαν ότι έχουμε περίπου, θα πάρετε 600 ευρώ σήμερα. Δεν ξέρω εγώ, παιδί μου, πόσα θα πάρω, θα μου πούνε αύριο. Αν ό,τι πούνε θα κάνω κι εγώ. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να καθαρίσουν τον δρόμο, να πάμε στα σχολιά και να δούμε, να μας βοηθήσουν, αν μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί είναι ο άντρας μου μια σύνταξη παίρνει. Έχω και εδώ τα παιδιά με την κόρη μου.
που έχουν πέσει τα ντουβάρια και από πίσω και από εδώ μπροστά οι πόρτες καταστραφήκαν τα πάντα. Θέλουμε πολλά χρήματα τώρα. Ναι, πάρα πολλά χρήματα. Και να έρθει και ο εργολάβος να ψάξουμε πόρτες και τέτοια. Ωστόσο, κρατάμε αυτό που είπατε. Ευχαριστώ τον Άρτη να μας τα καθαρίσουν. Τον Δήμαρχο. Να είναι καλά κι αυτός. Γιατί μου έστειλε το φορτωτή και ο σύλλογος εδώ πέρα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι αυτό που μας είπατε νωρίτερα, κυρία Αγγελική. Που κοιμήθηκα. Εχθές κοιμηθήκατε στο σπίτι σας και όλοι μαζί. Ενώ στη Γιώφυρο δεν κοιμόμουν στο σπίτι μου. Ήμουν στον δρόμο. Είναι πραγματικά ενδεικτική η κατάσταση μόνο μίας κατοίκου της περιοχής, ένα σημείο μέσα στο Παλιόκαστρο, με ένα δρόμο βομβαδισμένο. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε.